Κάπου σε ξέρω. Κάπου με ξέρεις. Εγώ δεν... Αλήθεια, είναι το ολόγραμμα που ζητά. Ήρθε. Ήρθε ο Αντώνης ο Σκαραβαγκάς. Αντώνη μου. Μα... Αντώνη μου. Από το μέλλον. Από το μέλλον έτσι κι αλλιώς. Να το. Φεύγουμε. Πατάς κουμπί. Υδροχός. Τι. Ο πατέρας μου. Βοηθάω. Δεν θα πρατήσει ο Αντώνης προς τα εκεί. Κάπως το έχουμε σκεφτεί. Παρθένος. Παρθένος πολύ δυνατός. Φάνηκε. Τι γίνεται. Τι. Λοιπόν, το βρήκαμε τη δεύτερη. Δεν μπορείς να πεις. Δεν μπορώ να πω γιατί είσαι σε. Ο Αντώνης πάει όπισθεν. Περάστε από λοιπόν. Εδώ, Αντώνη. Καθίστε. Μπράβο. Κάθισε, Αντώνη. Αντώνη. Δεν το πιστεύω αρχικά. Πώς γίνεται. Άμα γίνουν και όλα τα όνειρά μου πραγματικότητα, τι θα έχω να περιμένω, ρε παιδιά, μετά. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο Αντώνης ο Σκαραβαγκάς εδώ. Ολοζώντανος. Τιμή μου, τιμή μου. Τιμή δική μας, Αντώνη, λοιπόν, το ξέρεις. Ότι έχουμε κάποια αγάπη και έχουμε και αγάπη πάρα πολύ σε όλα αυτά τα paranormal που είναι normal, απλά επειδή εμείς τα λέμε paranormal. Κάπως έτσι. Και μάλλον κάνεις κάποια ενέργεια, μπερδεύεται η ενέργειά σου με τη Βένια. Γι' αυτό είπα στην αρχή υδροχός. Α, γιατί μάλλον η Βένια πρέπει η να είναι υδροχός. Βάνια. Ναι, μας έκαψε ο Αντώνης, ήρθε με δάδα. Αντώνη, κοίταξε, φαντάζομαι για να σε φέραν σήμερα εδώ, που είναι τέλειο, θα μιλήσουμε για αυτή την πολύ συγκεκριμένη μέρα, το 2-2-2-2-2-2-2. Είναι μια, θεωρείται μια τυχερή μέρα, με μεγάλη ενέργεια, ναι. Η οποία μπορεί να γεμίζει αισιοδοξία. Ωραία. Και αυτό εξαρτάται ο καθένας πώς θα το εκμεταλλευτεί. Άρα δηλαδή, μας λες ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω μας θετική ενέργεια με κάποιο τρόπο, και απλά έχει να κάνει ο καθένας πώς θα την κουμαντάρει. Σίγουρα. Δηλαδή, άμα κάνουμε θετικές σκέψεις για το μέλλον, ο καθένας για το μέλλον του, κάτι που θέλει να του συμβεί και το οραματιστεί κτλ. Είναι αυτή η μέρα, δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα. Γενικότερα, ό,τι είναι πολύ σπάνιο, θεωρείται και τυχερό. Είναι ιδιαίτερο. Αυτό μου λες, επειδή συμβαίνει μία στο όποτε. Ναι, δηλαδή, ας πούμε, η επόμενη παρόμοια ημερομηνία θα είναι σε 11 χρόνια. Της, 11 χρόνια, 33 θα είμαι, εντάξει, μπορώ να ευχηθώ. Μπορώ. 3 τρίτου το 33. Πάλι η μεθεπόμενη θα είναι σε 22 χρόνια. 4 τετάρτου το 22. Το 22. Το 44. Το 44. Α, ακού τώρα. Δεν ξέρω αν θα είμαι σε. Δεν ξέρω αν θα... Όχι, αγάπη μου, να είμαστε εδώ το 44, γιατί. Όχι, σε παρακαλώ. Και... Να είμαστε αλλού. Γερή, και να η σημερινή είμαστε. Μέρα είναι ακόμα πιο σπάνια από αυτές, ναι. Διότι έχει στη σειρά 6 διάρκεια. Το οποίο, ρε εσύ, Αντώνη, το 2, ας πούμε, είναι ένας αριθμός... Λοιπόν, θα σου πω, θεωρείται καλός αριθμός, ναι. Πολύ θετικός, πόσο μάλλον τα βρίσκεται στη σειρά 6 φορές. Και καθόλου τυχαίο, γι' αυτό το είπα, ότι εσύ είσαι Παρθένος, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι στη σειρά το 6ο ζώδιο. Δηλαδή... Ναι, το 6ο είμαι. 6 διάρκεια, 6ο εσύ. Δηλαδή, για σένα, ειδικά για σένα, αυτή η μέρα είναι ακόμα καλύτερη. Και πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Τι να εκμεταλλευτώ. Ήδη αγχώθηκα. Μισό. Αυτά είναι και αγχωτικά, μα τα λες των άλλων. Κοίτα, εντάξει, εγώ το είπα. Εσύ καλά τώρα, δεν, ας μην το χάσεις, γιατί θα ξανάρθει. Εγώ το έχω χάσει, γι' αυτό κάνω αυτή την εκπομπή, Αντώνη μου. Είναι καιρός, δεν βρεθήκαμε να μου δώσεις τη συμβουλή σου. Ωραία, μπορώ να σκεφτώ εγώ θετικά πράγματα. Κάνω και τη δουλειά μου προς τα εκεί. Αντώνη, εμείς έχουμε εδώ πέρα τον Νίο, όπως ξέρεις. Υπάρχει ο άνθρωπος. Αν μπορεί ο Νίο να έρθει στην παρέα μας για να κάνουμε μια ωραία σοβαρή κουβέντα, κάποιος θα έλεγε. Κάθισε Νίο. Δεν ξέρω τώρα αν γίνει τώρα παράδοξο. Μπορεί να γίνει παράδοξο αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν. Γεια Σταυρό. Έτσι. Μασκαλέ. Yo, bro. Να σας πω, εγώ, ας πούμε, Αντώνη, εγώ για τον Σταύρο, τον Ιω, δεν ήξερα ότι κάπως όλα αυτά τον ενδιαφέρουν. Ασχολείται, ναι, ασχολείται. Ναι, δεν το ήξερε. Με αφορμή, λοιπόν, εσένα, που κάτι ξεκίνησε να λέει, κατάλαβα πια ότι είχα ένα σύμμαχο τόσα χρόνια δίπλα μου. Τον ακολουθώ στο Instagram και τα έχω παρακολουθήσει. Και όλος ο κόσμος, follow, Σταύρος. Δάσκαλε. Δάσκαλε. Α, εδώ ζούμε τώρα ένα μυστικό δείπνο. Δάσκαλε, μαθητές. Λοιπόν, θέλω, ρε παιδί μου, να σκεφτείτε ότι υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή που μας παρακολουθεί, ο οποίος δεν είναι ούτε θετικά διακείμενος πάνω σε όλη αυτή την άποψη για τις συγχρονικότητες, για τις πραγματικότητες, για τις διαστάσεις και όλα αυτά, αλλά ούτε και είναι αρνητικά ότι δεν παίζει τίποτα. Είναι λίγο στο μέτζο. Ναι. Τι θα μπορούσαμε να πούμε σαν πληροφορία που μπορεί να τον ενεργοποιήσει. Έστω αν είναι στο μέτζο, ακόμα, στο μέτζο. Ακόμα και αν δεν πιστεύεις αυτά, okay. Δεν πειράζει, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία, ναι. Ώστε αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτεί και να. Να μιλήσει ίσως με κάποια αγαπημένα του πρόσωπα, να το δει σαν ευκαιρία.
ή ακόμα και με κάποιον που έχει τσακωθεί για να την γεφυρί... ημέρα μου λες τώρα ημέρα, σήμερα. Ναι. Τη μέρα γενικά υπάρχει ένα θετικό πρόσημο, ένα οπότε ναι. Κάντε ό,τι θέλει. Εγώ σου μιλάω γενικά να μου πεις. Γενικά, γιατί μιλήσατε, αν δεν κάνω λάθος, και για εξωγήινους δεν έχουμε κάνει την κουβεντάρα, τη μεγάλη, την υπέροχη. Και όλη με την Αμερική που αφήνει σιγά σιγά πια και τις πληροφορίες. Θέλω λίγο αυτό να πιάσουμε έτσι, ναι. Μια μικρή κουβέντα. Ναι, ο Νίο μπορεί να ξεκινήσει και ο δάσκαλος. Ναι. Κοίταξε τώρα με αυτό το θέμα είναι, πρέπει να πιστούμε ότι υπάρχει αριθμολογία αρχικά. Υπάρχει αριθμολογία η Πυθαγόρια, πολύ σημαντική. Αυτή δεν λέμε. Ναι. Φυσικά. Πάνω εκεί δηλαδή και ναι. Όλα αυτά τα κβαντικά και τα λοιπά και τα συμπαντικά έχουν στηριχτεί εκεί, ναι. Το γνωρίζουμε. Τώρα εντάξει, αυτό λέγεται παλίνδρομοι αριθμοί λέγονται. Ακριβώς, αυτοί. Ακριβώς, διαβάζονται και, και από τη μία μεριά και από την άλλη. Για τη σημερινή παλίνδρομη. Λοιπόν, τώρα... Εγώ και εγώ με έτσι κι αλλιώς. Η επιστήμη λέει ότι απλά είναι τα υψηλά επίπεδα ντοπαμίνη στον άνθρωπο που κάνουν να βρίσκει νόημα, ας πούμε. Σε τέτοιους αριθμούς. Σε μοτίβα. Σε μοτίβα, ακριβώς. Λες και είμαστε συνεννοημένοι. Ναι, ναι. Πολύ δυνατά. Είναι δάσκαλος μαθητής. Μήπως πρέπει να κάνουμε μαζί εκπομπή. Δηλαδή, είναι το εγκεφαλικό, ας πούμε. Είναι προφανώς, παιδιά, άμα μιλάμε τώρα. Ναι, έτσι απλά ναι. Το νόημα όμως είναι αυτό που είπε ο δάσκαλος. Ότι δεν έχει σημασία. Πάρ' την ευκαιρία και ας είσαι ένας σήμερα θετικότερος, καλύτερος άνθρωπος. Αυτό, παιδιά, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, μην αγχωθείτε να βάλετε ένα μεγάλο στόχο, γιατί μπλοκάρεις κάποια στιγμή. Δεν έχουμε μάθει να βάζουμε και στόχους, φοβόμαστε. Μαθητή μου, επιτρέπετε να συμπληρώσω. Θεέ μου, τι ζωτήστε. Ωραία, τιμή μου. Αυτό σχετίζεται άμεσα και με το παραφυσικό. Ναι. Σχετίζεται άμεσα με το παραφυσικό, ναι. Διότι καθώς ο κόσμος ψάχνει μοτίβα, έχει μια τάση ο εγκύφαλός μας να ψάχνει μοτίβα. Όπως συνεχείς αριθμοί, έτσι και αυτή η τάση, έχουμε την τάση να πιστεύουμε στο παραφυσικό μέσα από σημάδια. Δηλαδή και τα μοτίβα τι είναι, κάποιο σημάδι. Βέβαια. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πιστέψουμε ή μας κάνει ας πούμε, να πιστεύουμε στο παραφυσικό. Μέσα από σημάδια και μοτίβα. Ωραία. Άρα μιλάμε για ένα πολύ μπαμ σημάδι, όπως και τα λοιπά είναι και τα τρία στη σειρά. Το ένα, ένα, ένα. Τα έξι στη σειρά. Έξι θέλεις εσύ. Τα τρία, τους τρεις άσους δεν τους αγοράζεις. Και το 1-1-1, όχι Κωνσταντίνε, το 1-1-1, δεν τολμάμε να μιλήσουμε σε αυτή τη συχνότητα, το 1-1-1 όχι. Όχι, συμφωνώ, απλά το 2 στην αριθμολογία θεωρείται πιο δυνατός αριθμός από, από το 1. Και από το 1, και από το 1, ναι. Το 1 δεν είναι angels νούμερο, είναι πολύ αγγελικό νούμερο το 1, ρε παιδιά. Το νομίζω εντάξει, είναι πιο αγγελικό νούμερο. Γενικά θεωρούνται αγγελικοί αριθμοί. Ναι, τα μοτίβα που είναι, τα 2-2-2-3-3-3. Είναι ουσιαστικά, θα έλεγε κάποιος, μια επικοινωνία με τον κόσμο που δεν βλέπουμε, ο οποίος υπάρχει. Στέλιο. Υπάρχει γύρω μας. Ναι, γιατί παιδιά, πρέπει λίγο να ξεκολλήσουμε. Τώρα το λέω σε όλους που μαζευτήκαμε εδώ στο συμπόσιο. Ακούστε λίγο. Ότι πρέπει λίγο να ξεκολλήσουμε ότι η πραγματικότητα είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Άμα φύγει αυτό από τον εγκέφαλο, λίγο ανοίγει και είναι καλύτερα τα πράγματα. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει μόνο αυτό που βλέπουμε. Αλλά υπάρχει και ένας ολόκληρος κόσμος, ναι. Ναι, αλλά ξέρεις, ναι, αλλά... το θεωρείς και λογικό. Τους καλεσμένους μου σήμερα, όχι, εννοώ, ρε παιδί μου. Είναι απόλυτα λογικό να καταλαβαίνεις τον άλλον που δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, γιατί φυσικά, είναι κολλημένος στις διαστάσεις του, είναι αυτοτελείωσε, δεν μπορεί να ανοίξει. Δηλαδή είναι ανθρώπινο πια να πιστεύει. Φυσικά, μα έτσι κι αλλιώς είναι... Όχι, σωστός, απόλυτα σωστός. Είναι εδώ, θα πάρει το πτυχίο σήμερα. Graduation. Όχι, είναι αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς η συμφωνία, αν θέλεις, τώρα αφού το καίμε που το καίμε, το κεφαλικό, ναι, η συμφωνία είναι να έρθω και να μην θυμάμαι και τίποτα, αλλιώς δεν κατεβαίνω απ' έξω. Άρα σίγουρα, απλά, επειδή όλοι έχουμε μέσα μας την πληροφορία ότι δεν υπάρχει μόνο αυτό που βλέπουμε και ουσιαστικά αυτό είναι ένα κατασκεύασμα του εγκεφάλου, αυτό το 4% που λειτουργεί μόνο. Τώρα θα πάρω εγώ το πτυχίο σήμερα. Κοιτάω και το δάσκαλο. Δεν ισχύει αυτό όμως. Κοιτάξτε, τι δεν ισχύει. Έλα, τώρα μην με τρελαίνεις, Νίο. Ισχύει τώρα. 4% λειτουργεί, ρε φίλε. Μπορώ να συμπληρώσω. Ακόμα και αν δεν ισχύει, έτσι, αν πάρουμε αυτή την άποψη. Α, παίρνει και την άλλη ο δάσκαλος. Και μόνο που μας βοηθάει έστω. Για να γίνει κουβέντα και σκέψη. Ναι, συμφωνώ. Μ' αρέσει. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι βγαίνει κάτι θετικό. Ωραία. Πείτε μου λίγο τώρα. Με το δάσκαλο θα μιλήσω. Ναι, προφανώς. Εγώ κάθε μέρα εδώ είμαι. Μα κάθε μέρα εδώ και μας τα λες έτσι κι άλλως. Υπάρχει κάποιο σημάδι, κάποιο στοιχείο, κάποια πληροφορία για το λίγο παρακάτω, ενώ τι μπορεί να περιμένει. Για την ανθρωπότητα πάντα μιλάω, δεν μιλάμε προσωπικά Ελλάδα. Γιατί τι μπορεί να περιμένουμε, τι φάση παίζει. Αυτό εξαρτάται πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας, εντάξει. Σύμφωνα με τη δική σου αντίληψη, Αντώνη. Λοιπόν, για πες. Σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη, πρέπει να παίρνουμε τα πράγματα όπως έρχονται, έτσι, και να προσπαθούμε να βρίσκουμε είτε τη θετική πλευρά, ακόμα και κάτι, μέσα από κάτι άσχημο που μας συμβαίνει. Σε όλες τις πλευρές, ακόμα και τις άσχημες, υπάρχει μια θετική πλευρά. Μπράβο. Και αυτό μας βοηθάει να προχωρήσουμε. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι περνάμε κάτι δύσκολο,
Εντάξει. Ας μην το υποθέσουμε, περνάμε. Είναι γεγονός. Περνάμε. Μία περίοδο εντάξει, η οποία δεν είναι η καλύτερη. Του. Καλά, ο καθένας τώρα είναι λίγο πάνω, ναι. Λίγο κάτω. Κάποιοι έχουν καταφέρει και είναι λίγο παραέξω ενώ από όλο αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι έτσι είναι μία περίοδος η οποία δεν είναι εύκολη. Παρ' όλα αυτά, εσύ λες ότι μέσα από αυτό. Όποτε καταφέρουμε κάτι να καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί να είναι βοηθητικό. Ναι, για να γίνουμε πιο δυνατοί και να αντιμετωπίσουμε κάπως έτσι το μέλλον. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Επίσης, για το 1-1 που για κάποιοι 1-1. Είπαν ότι είναι και αυτό δυνατό, μην το ξεχάσω. Αν θυμάμαι καλά. Blackjack. Πες το και έτσι. Ο υδροχός είναι το 11ο. Για να πούμε για τη Βιβάνια, έτσι, μην την αφήσουμε έξω. Είναι ναι, το 11ο. Οπότε το 1-1 σχετίζεται κάπως με το ζώδιο της Βάνιας, η οποία σήμερα, επειδή έχω ακούσει ότι έχει κάποιο crush με κάποιον Νίκο, νομίζω όχι με σένα, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτή τη μέρα. Ωραία. Εγώ ανακοινάχτηκα, όχι. Ναι. Με τον Τάκη. Τον Τάκη. Είχα ακούσει για κάποιον Νίκο, άλλαξε. Κάθε μέρα αλλάζει, αγάπη μου. Είναι υδροχός, είπαμε. Να το εκμεταλλευτεί για να προχωρήσει και να ευωδώσει. Ίσως κάποιο ραντεβού. Κάποιο ραντεβού. Θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, Αντώνη μου. Δεν θα ήθελα να είναι τελευταία, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε. Θα σου κάνω μια τελευταία. Θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας. Ελλάδα θα σου πω τώρα. Ναι. Υπάρχουν εξωγήινοι. Ζουν ανάμεσά μας. Εννοείται αυτό. Έχει κάποιος εκπομπή αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Πέρα από αυτό, εδώ πέρα. Η γνώμη μου ποια είναι. Και, ναι, να μου απαντήσει. Ναι, ναι, δεν μου απάντησε. Αν υπάρχει αυτή τη στιγμή που νιώθεις εσύ τα vibe, εξωγήινα vibe, ότι υπάρχει εξωγήινος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει εκπομπή στην τηλεόραση. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι για να απαντήσω σε αυτό θα έπρεπε να φέρω τον εξοπλισμό μου από το κανάλι μου στο YouTube που έχουμε ειδικό εξοπλισμό. Το κανάλι του. Μπράβο! Την επόμενη φορά θα φέρεις εξοπλισμό. Εξοπλισμό ειδικό για εξωγήινους, για ghost hunting. Ghost hunting. Καλά, εδώ αν φέρεις το μηχάνημα. Εδώ είναι ο Λιφίνος Φίλμ καλεθαμένη. Εδώ θα γίνει χαμός. Αυτό το κάνουμε στο κανάλι The Unexpected στο YouTube. The Unexpected στο YouTube. Πολύ, πολύ δυνατός. Πολύ... Νίο, απάντησέ μου σε παρακαλώ. Γιατί σου αρέσει, αν υπάρχουν εξωγήινοι. Γενικά, το αύριο είναι εδώ. Το αύριο είναι εδώ. Το αύριο είναι εδώ. Με νόημα και σαν με φλερτάρει. Το αύριο είναι εδώ. Το αύριο είναι εδώ, απλά μπορεί το μυαλό μας να μην μπορεί να το δει το να αύριο. Το συλλάβει ακριβώς. Να το συλλάβει ακριβώς. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτή την. Δεν πιστεύω αρχικά ότι είναι πραγματικότητα. Είμαι ευτυχισμένος απλά. Λοιπόν, έχετε στο μυαλό σας ότι το αύριο είναι εδώ. Απλά μπορεί ο εγκέφαλος να μην μπορεί να το συλλάβει. Και με αυτό θα αποχαιρετήσω λοιπόν, και μαθητή και δάσκαλο. Πριν κλείσουμε, μια selfie με το Σπύρο οπωσδήποτε. Μια με το Σπύρο οπωσδήποτε selfie. Είναι σε άλλη συχνότητα. Συγγνώμη, ήρθα να πάρω τον Αντώνη. Να βγάλει μια μισό λεπτό. Ο Αντώνης βγάζει φωτογραφίες σε αυτή τη συχνότητα. Εσύ πριν. Αντώνη, αγάπη μου. Θα φύγεις. Μαζί βγάλαμε έξω. Θα πάτε μαζί με τη. Μην φύγεις, θα σε δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες ειλικρινά. Θα σε δω μετά να βγάλω σε αυτή τη συχνότητα. Ο Αντώνης σας καραμαγκάς, παιδιά.